Ξέρετε όλοι, όπως γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά, ότι η εποχή που ζούμε είναι μια εποχή δύσκολη. Και έγινε η εποχή μας δύσκολη και στερούμεθα και της χαράς και της δυνατότητος της οικονομικής, γιατί από την καρδιά μας και από το μυαλό μας διώξαμε εκείνον που είναι η πηγή των αγαθών και η πηγή της χαράς της ζωής. Δηλαδή τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και αφού διώξαμε τον Χριστό από την καρδιά μας, έχουμε τις συνέπειες της αποστασίας μας και της απομακρύνσεως από τον Θεό. Και ζούμε σήμερα σε μια αγωνία και μια κατάσταση στερήσεων και αμφιβολίας. Χρήματα δεν έχουμε, αγαθά φυσικά δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αφού δεν έχουμε χρήματα. Και το χειρότερο είναι ότι μένουμε σε μια παθητική κατάσταση. Ενώ θα έπρεπε όσο δυσκολευόμαστε, τόσο πιο πολύ να δραστηριοποιόμαστε. Εδώ η Μητρόπολη και το πρόγραμμα το οποίο η ταπεινότης μου συνέταξε, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε πας θυσία να βγούμε από τη δυσκολία της ζωής. Και μεταξύ των άλλων που οργανώσαμε και προγραμματίσαμε εδώ για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, συνέλαβα και το σχέδιο της καλλιεργίας της γης. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό, μεγάλωσα στο χωριό και έχω αγαπήσει το χωριό και έχω συνειδητοποιήσει τι σημαίνει χωριό και ύπαιθρος για το λαό μας. Η γη μας είναι το πιο σπουδαίο στήριγμά μας. Αν αγαπήσουμε τη γη και την καλλιεργήσουμε, θα μας δώσει πλουσιοπάροχα αγαθά. Και αυτό είναι μέσα στην ιστορία αποδεδειγμένο, ότι τον ίδιο τον παράδεισο ο Θεός έβαλε τους πρωτοπλάστους εκεί. Με ποιο σκοπό? Εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Δηλαδή ακόμα και ο παράδεισος είχε ανάγκη από εργασία και φύλαξη από τους ανθρώπους. Κατόπιν στην ιστορία οι άνθρωποι, οι πρώτοι ήταν γεωργοί. Ο Νόε μετά τον κατακλυσμό εφύτεψε αβέλη και απίλαυσε καρπούς και έφτιαξε το κρασί. Ο ίδιος ο Σωκράτης πενεύει τη γη, ο Πλούταρχος τα ίδια. Η Ελλάδα είναι γη, είναι γεωργική χώρα και καλλιεργεί τη γη, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός από την ύπαιθρο και από τη γεωργική ζωή και την ποιμενική παίρνει εικόνες και παραστάσεις και διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Τώρα λοιπόν που ήρθαμε στις δύσκολες ώρες, πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγυρίσουμε στη γη μας, να την αγαπήσουμε, να την καλλιεργήσουμε και να την απολαύσουμε. Εγώ βρήκα στο Λεωνίδιο από τη Μονή Αγίου Νικολάου Σίτζας να έχει μερικά κτήματα αρκετά καλά και αρκετά μεγάλα, τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα και έρημα και τα καταπατούσαν οι διάφοροι επιτίδιοι, και γι' αυτό, για να διασφαλίσω τα κτήματα της Μονής, για να εξασφαλίσω καρποφορία για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και για να εκδηλώσω και την αγάπη μου προς τη γη, ανέλαβα να καλλιεργήσω τα κτήματα της Μονής της Σίτζας προσωπικά και εφύτευσα ελιές, περίπου έχω φυτέψει 10.000 λίζες ελιές. Πέρσι συγκεντρώσαμε γύρω στους 7 τόνους λάδι, το οποίο το μοιράσαμε μέσω των εκκλησιών μας στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη αυτή την ώρα. Κάθε χρόνο φροντίζω και καλλιεργώ ένα άλλο τμήμα 4 στρεμμάτων με πατάτες, τις οποίες επιμελούν προσωπικά εγώ, τις φύτεψα εγώ μαζί με μια ομάδα ιερέων, τις παρακολουθώ εγώ και τις πόντιζα εγώ, και τώρα προχθές την περασμένη εβδομάδα κάνουμε και την εξαγωγή από τη γη. Η καλλιέργειά μας ήταν οικολογικές, δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου χημικά στοιχεία, αλλά όπως η φύση θέλει να τη φροντίζουμε. Και αυτή η καλλιέργεια που κάναμε μας απέδωσε πλουσιοπάροχα, μας έδωσε 1 προς 7. Δηλαδή 1 κιλό σπόρο που βάλαμε μας έδωσε 7. Και έτσι βγάλαμε από τα 1.000 κιλά σπόρο που σπήραμε 7 τόνους πατάτα.
την οποία τη διανύμαμε σε διάφορα μέρη που έχουν ανάγκη. Πρώτα-πρώτα καλύψαμε τις ανάγκες του γυροκομείου στην Τρίπολη με πατάτα. Καλύψαμε τις ανάγκες του γυροκομείου που λειτουργεί στο Λεωνίδιο, πάλι με πατάτα. Καλύψαμε τις ανάγκες του Ιδρύματος των Τυφλών εδώ στην Τρίπολη και δώσαμε και στη Μονή του Αγίου Νικολάου στη Σίτσα και στη Μονή της Παναγίας στην Έλωνα. Και τα υπόλοιπα τα φέραμε και τα δώσαμε στο καλάθι του τοπικού αδελφού που θα το πάρουν οι άνθρωποι που έχουν τις ανάγκες και επισκέπτονται κάθε τόσο τα κέντρα αυτά του προγράμματος στο καλάθι του τοπικού αδελφού. Όλα αυτά τα έκανα όχι γιατί ήθελα να εξασφαλίσω καρπούς πολλούς ή θα έλυε το πρόβλημα της διανομής της πατάτας, αλλά πιο πολύ ήθελα να διδάξω τους συμπολίτες μας και τους συμπατριώτες μας ότι πρέπει να στραφούμε στη γη, να την αγαπήσουμε, να την δουλέψουμε και εκείνη θα μας αποδώσει πλούσιο πάροχος καρπούς. Ο Έσοπος λέει και ένα παραμύθι που θέλει να εκφράσει ακριβώς αυτή την προσφορά της γης όταν την αγαπήσουμε και την καλλιεργήσουμε. Είχε λέει 8 παιδιά κάποιος πατέρας και όταν πλησίασε το τέλος του, τους κάλεσε και τους είπε παιδιά μου, εγώ θα πεθάνω. Όμως να ξέρετε ότι μέσα στο χωράφι μας, το τάδε χωράφι, έχω κρύψει ένα μεγάλο θησαυρό. Ψάξτε να τον βρείτε και θα θησαυρίσετε. Λοιπόν τα παιδιά όταν πέθανε ο γέρος πήραν τα ξυλάρια και άρχισαν να σκάβουν το χωράφι για να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Από το σκάψιμο όμως καλλιεργήθηκε το χωράφι, το σπήρανε, έδωσε καρπούς και έτσι κερδίσανε από την καρποφορία του χωραφιού, ενώ δεν υπήρχε θησαυρός πραγματικός, αλλά ήταν παραβολικός θησαυρός του πατέρα. Άρα λοιπόν και εμείς τώρα στη δύσκολη ώρα, αντί να καθόμαστε οι νέοι μας στο πεζόδρομο και να πίνουμε το καφεδάκι μας και να ξημεροβραδιαζόμαστε εκεί, να στραφούμε έξω, στην ύπαιδρο, στα χωράφια μας. Και χαρά θα έχουμε, η δουλειά φέρνει χαρά, αλλά και θα απολαύσουμε και αγαθά που θα ξεπεράσουμε την κρίση της ώρας αυτής.